κατάλληλο νερό. Καταρχήν, ποιες είναι οι κοινότητες που έχουν κατάλληλο νερό? Την Παρασκευή μια ανακοίνωση των ιατρικών υπηρεσιών μιλούσε για 4 κοινότητες. Να πω ότι το καλό χωριό της Λάρνακας θεωρείται ότι το πρόβλημα έχει λήξει τεχνικά τουλάχιστον και πρακτικά, διότι ήταν μια γεώτρηση η οποία έχει σταματήσει να στέλνει νερό μέσα στο σύστημα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, δεν γίνουν οι αναλύσεις για να το επιβεβαιώσουν. Τώρα να έρθουμε στο θέμα των κοινοτήτων Αλάμπρα, Αγία Βαρβάρα και πέρα χωρίων νήσου. Σήμερα είχαμε μια σύσκεψη, πήραμε μια απόφαση ότι θα εγκαταστήσουμε έναν προσωρινό αγωγό από τον αγωγό Περσεφάνου Λευκοσίας και θα γίνει προσωρινή τροφοδότηση των τριών αυτών κοινοτήτων μέχρι να επιληθεί το πρόβλημα ριζικά. Ναι, πότε θα είναι έτοιμος αυτός ο αγωγός? Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον συμπληρώσουμε σε κάποιες ημέρες. Όταν λέτε σε κάποιες μέρες, σήμερα έχουμε πρώτη, σε 10 μέρες. Εντάξει, υπολογίζω 8-10 μέρες. Θα βάλουμε 3 συνεργεία να δουλέψουν ταυτόχρονα. Έχουμε ήδη βρει τα υλικά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν δεν υπάρχει κάτι το απρόπτον, θα συνδεθούμε πολύ σύντομα. Και μέχρι τότε τι θα πεθάνουν της δίψας οι άνθρωποι? Κοίταξε, το συζητούμε και αυτό. Σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν νερό για όλες τις άλλες ανάγκες τους, εκτός από την παρασκευή τροφίμων και για να πιούν. Εντάξει, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτόν τον τομέα, σε αυτήν την αναψύξωση δάτου. Καλά, πώς προέγυψε το πρόβλημα, κύριε Κύρο? Δηλαδή, ξέρουμε το νερό τώρα που πίνουμε εμείς αν είναι καλό ή θα μας πείτε αύριο ότι είναι μολυσμένο? Το νερό γίνεται, καταρχάς εκεί που παράγεται το νερό γίνονται έλεγχοι καθημερινά, συνεχώς. Ωραία, και εδώ πώς δεν το εντοπίσατε νωρίτερα? Εδώ είχε σπάσει ο αγωγός αυτός και το εγνώριζαν και οι υγειονομικές υπηρεσίες. Έγιναν κάποιες δειματοληψίες, εμείς εκαθαρίσαμε τους αγωγούς, καθαρίσαμε και τα αντεπόζητα των κοινοτήτων για να βεβαιωθούμε ότι έχουν καθαρίσει. Δυστυχώς, περασμένη Παρασκευή μας ειδοποίησαν ότι εντοπίστηκε και στο δίκτυο των κοινοτήτων. Άρα κάτι πήγε λάθος, κάτι δεν κάνατε σωστά, κύριε Κύρο. Σωστά. Κοίταξε, ο αγωγός αυτός είναι παλιός. Ωραία, να τον πετάξουμε, να τον καταστρέψουμε και να βάλουμε καινούριο. Θα βάλουμε καινούριο αγωγό τώρα. Αναγκαστικά πρέπει να βάλουμε καινούριο αγωγό. Αλλά έπρεπε να μολυνθεί το νερό, κύριε Κύρου, έπρεπε να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες και να κάνουμε αυτή την κίνηση. Σε αυτόν τον τόπο πάντα πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Ναι, σίγουρα. Να πω όμως ότι αυτός ο αγωγός δεν παρουσίασε προβλήματα με τέτοιου είδους μόλυνση, να την ονομάσουμε μόλυνση, μέχρι σήμερα. Είναι αγωγός 32 χρόνων. Κανονικά πρέπει να έχει και άλλη διάρκεια ζωής. Δυστυχώς πρέπει να αντικατασταθεί. Έχουμε και άλλους τέτοιους παλιούς αγωγούς? Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι αγωγοί σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Για να ξέρουμε πού να περιμένουμε το επόμενο μολυσμένο νερό. Ναι. Πόσιμο νερό, ορισμένοι δεν μεταφέρουν πόσιμο νερό, αλλά δεν έχουν παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Και όταν λέμε αγωγός, δηλαδή από τι είναι κατασκευασμένη αυτή η αγωγή? Η αγωγή αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα υλικά. Έχουμε ασπέστος σημαίνει, δηλαδή αμίαντο σωλήνες. Έχουμε τάχτα ελάριο, δηλαδή ελατόχητο σίδηρο. Και αυτή η αγωγή για τους οποίους μιλούμε τώρα είναι η στυλ, δηλαδή είναι σίδηρος, χάλιβας βασικά. Μάλιστα, αλλά για να είναι και ακατάλληλο για μαγείρεμα, που το μαγείρεμα θέλει επεξεργασία, υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία, είναι πολύ σοβαρή μόλυνση. Η χημική είναι χημική μόλυνση. Είναι χημική. Μείνετε μαζί μας, κύριε Κύρου. Ένα λεπτό, μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή. Να πάμε και στη διευθύντρια του Κρατικού Χημείου. Κυρία Κανάρη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Αυτή η μόλυνση τι μπορεί να προκαλέσει τον άνθρωπο? Να πούμε ότι δεν είναι μικροβιολογικής φύσεως, αλλά άρα το να ζεστάνουμε το νερό δεν λύεται το πρόβλημα. Ωραία, αν ήταν μικροβιολογικής φύσεως, σίγουρα θα λέγαμε στον κόσμο να το ζεστάνει το νερό και να το καταναλώνει. Άρα ακόμη πιο σοβαρό το πρόβλημα, ναι. Η χημική ρήπανση που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση δεν λύεται με το ζέσταμα του νερού. Γι' αυτό και ως χημείο και ως Υπουργείο Υγείας έχουμε δώσει το μήνυμα στους καταναλωτές να μην το καταναλώνουν ούτε να το χρησιμοποιούν για την παρασκευή τροφίμων. Δηλαδή, τι προκαλεί αυτή η χημική μόλυνση, όπως τη λέτε, τι προκαλεί στον οργανισμό? Κοιτάξτε, οι ουσίες αυτές για να είναι σοβαρά τοξικές στον ανθρώπινο οργανισμό είναι θέμα
συγκέντρωσης και συχνής χρήσης και μεγάλων ποσοτήτων του νερού. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις κοινότητες πόσο έπιναν αυτό το νερό. Ναι. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Ναι. Ούτε πάρα πολύ ψηλές συγκεντρώσεις είχαμε, αλλά ούτε και μεγάλη ποσότητα του νερού καταναλώθηκε από τις κοινότητες, γιατί ήταν, παρακολουθούσαμε το νερό για μέρες και ήταν μόνο την Παρασκευή που βρέθηκαν αυτά τα πιο ψηλά από το νομοθετικό όριο αυτές οι παράμετροι. Άρα μέσως μόλις εντοπίσε το χημείο αυτό το ψηλό αποτέλεσμα, ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές για να λάβουν τα μέτρα τους, αλλά και ο κόσμος να σταματήσει να το πίνει. Ωραία, τι προκαλείτε που είπατε. Η αίσθηση του κόσμου δεν ήταν πολλών ημερών, έτσι. Ναι. Δηλαδή έστω και 2-3 μέρες τι μπορούν να πάθουν αυτοί οι άνθρωποι. Τίποτα δεν παθαίνει. Δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας με το να εκτεθούν σε αυτές τις συγκεντρώσεις σε αυτήν την μικρή διάρκεια. Έτσι. Αν όμως δεν το παίρναμε είδηση και αυτή η ποιότητα του νερού διοχετευόταν για μέρες και εβδομάδες, ναι, τότε θα έπρεπε να ανησυχήσουμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αμέσως μόλις ξεπεράσαμε το νομοθετικό όριο, αμέσως λήφθηκαν τα μέτρα. Ναι, για παρακολουθείτε όλους τους αγωγούς καθημερινά, κυρία Κανάρη, γιατί το συγκεκριμένο τον παρακολουθούσατε κάθε μέρα? Γιατί εντοπίσαμε αυτές τις ουσίες πριν καμιά εβδομάδα, αλλά ήταν κάτω από το όριο. Και διερωτηθήκαμε γιατί τα διαχρονικά αποτελέσματα, κύριε Κυριάκου, του χημείου δεν εμφάνισαν ποτέ αυτές τις ουσίες μέσα στα αποτελέσματα μας. Δεν είχαμε εντοπίσει αυτές τις ουσίες, ήταν η πρώτη φορά και διερωτηθήκαμε γιατί. Τι τις προκάλεσε αυτές τις ουσίες? Άρα έπρεπε να παρακολουθηθεί. Ωραία, ήταν τι τις κάτω προκάλεσε? Από τα όρια τόσες μέρες. Ναι. Όμως την Παρασκευή αυτά τα όρια ήσαν άνω των επιπέδων των νομοθετικών και έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Ωραία, πέστε μου από τι έχουν προκληθεί αυτές οι ουσίες. Τι προκαλεί αυτές οι ουσίες? Από ό,τι έχω πληροφορηθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ήταν από τους αγωγούς λόγω της φθοράς τους, βασικά λόγω της γύρανσης των αγωγών. Και δεν ξέρω τι έγινε, δεν είμαι υδρογεωλόγος, δεν είμαι μηχανικός να ξέρω τι έγινε στους αγωγούς, αλλά σίγουρα ήταν από τη φθορά των αγωγών αυτές οι ουσίες. Να μου πείτε, δεν υπάρχουν άλλες φορές παρόμοιες σε άλλους αγωγούς? Ακριβώς αυτό ρώτησα και τον κύριο Κύρου προηγουμένως. Ναι. Ναι, αλλά επειδή το νερό της υδατοπρομήθειας το ελέγχουμε με μεγάλη συχνότητα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, τόσο από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όσο και από δείγματα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Και πρώτη φορά εντοπίσαμε σε όλα αυτά τα δείγματα, όχι μόνο φέτος, αλλά και προηγούμενα χρόνια, κύριε Κυριάκου, δεν είχαμε εντοπίσει τέτοιου είδους ουσίες για να έχουμε ένα καμπανάκι παρακολούθησης συστηματικής του συγκεκριμένου αγωγού ή άλλων αγωγών σε παγκύπρια κλίμακα. Άρα πάντα υπάρχει πρώτη φορά να ακούσουμε τι λέει ο κοινοτάρχης της Αλάμπρας. Μείνετε μαζί μας, παρακαλώ. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Άρα, κυρία Κανάρη, εσείς ελέγχετε το νερό καθημερινά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τους πολίτες. Το καθημερινά, ναι, το ελέγχει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αλλά μας φέρνουν με μεγάλη συχνότητα δείγματα από διάφορες περιοχές και ελέγχουμε αυτά τα νερά, τα οποία παρακολουθούμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Έτσι. Και πλέον η αγωγή με ποιο υλικό γίνονται? Φαντάζομαι διαφέρει το υλικό από τους προηγούμενους, από τους παλιούς. Αυτό να το ρωτήσετε. Θα το μας το πει ο κύριος Κύρου. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Δεν έχουμε εμείς σχέση με το υλικό των αγωγών. Ναι. Κύριε Κύρου, ναι. Ναι, κύριε Κυριακού, σήμερα η αγωγή είναι σχεδόν όλη καινούργια αγωγή από ελατόχυτο σίδηρο. Είναι ένα βελτιωμένο υλικό το οποίο έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σίγουρα είναι πιο ακριβό υλικό, αλλά αυτό είναι το υλικό που χρησιμοποιούμε σήμερα. Που δεν προκαλεί φθορές ή τις μολύνσεις που είδαμε τώρα? Όχι, αυτό το υλικό είναι ελατόσιδο σίδηρος. Κατασκευάζονται με μια διαδικασία, τοποθετεί μια εσωτερική προστατευτική στρώση από έναν τσιμεντένιο, ένα υλικό που έχει σαν βάση το τσιμέντο, και είναι πολύ πιο καλό και πολύ ασφαλτικό. Άρα λοιπόν γίνεται αγωγός, σε 10 μέρες θα είναι έτοιμος, κύριε Κύρου. Ο αγωγός αυτός, ναι, θα είναι η σύνδεση προσωρινή.
θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τελειώσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά η μόνιμη λύση ίσως να μας πάρει μέχρι την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο για να συμπληρωθεί. Και δώστε νερό στους ανθρώπους αυτούς σύντομα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήταν αναπάντεχο γεγονός αυτό και θα το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Ευχαριστούμε.